και ομιλία εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου, οφείλουμε ως εκπρόσωποι των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα να καταγγείλουμε το εξής. Σήμερα διαλέγει ο Αντιπεριφερειάρχης να κάνει επίσκεψη εδώ στο νησί μας και να συναντηθεί με την πρώην έπαρχο εδώ στο πρώην επαρχείο. Και μάλιστα αυτή την ημέρα, ημέρα ξεσηκωμού για το σύνολο της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, καλεί συλλόγους να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση. Επίσης, σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, έχει καλέσει για συνεδρίαση σήμερα στις 4 ώρα το απόγευμα. Σήμερα, εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, απεργούμε και ενώνουμε την φωνή μας με αυτή τη φτωχή αγροτιά που και αυτοί δίνουν το δικό τους αγώνα στα μπλόκα. Πορευόμαστε με τα παιδιά μας που η κυβέρνηση κλείνει τις σχολές τους, με τις γυναίκες που δεν μπορούν πλέον να τα φέρουν βόλτα στο νοικοκυριό, με τους συνταξιούχους που φυτοζωούν, με τους άνεργους που οδηγούνται στην εξαθλίωση. Είναι μια κρίσιμη ταξική μάχη. Είναι μάχη για το μεροκάματο του εργάτη και το ψωμί του άνεργου, για να μην προστεθούν νέα δυσβάσταχτα χαράτσια στις πλάτες του λαϊκού νοικοκυριού, για να καταργηθούν και αυτά που μπήκαν, για να μπει φρένο στις απολύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, για να μην περάσει η κρατική καταστολή και οι απαγορεύσεις στη συνδικαλιστική δράση. Είναι αναμέτρηση σταθμός στη μακρόχρονη και δύσκολη πάλη που διεξάγει η εργατική τάξη με το κεφάλαιο και τους πολιτικούς του εκπροσώπους σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης για να αποτρέψει την παραπέρα χειροτέρευση της θέσης της, για να ανακτήσει θέσεις και δικαιώματα, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να περάσει στην αντεπίθεση, διεκδικώντας ως παραγωγός του κοινωνικού πλούτου αυτό που δικαιούται. Γι' αυτό και από αύριο κιόλας δίνουμε συνέχεια στη δράση μας, πιο αποφασιστικά, πιο μαχητικά. Δημιουργούμε τους όρους για κλιμάκωση της πάλης. Συναδέλφες, συνάδελφοι, ολόκληρη η εργατική τάξη βρίσκεται αντιμέτωπη όχι με κάποια μόνο μεμονωμένα αντεργατικά μέτρα, αλλά με έναν ολοκληρωτικό πόλεμο. Ακριβώς αυτό εξυπηρετεί τη όξυνση του αυταρχισμού και της καταστολής που κάθε μέρα εντείνεται και στοχεύει οποιονδήποτε βγαίνει στο δρόμο και τολμά να διαμαρτυρηθεί. Επικαλούνται τη λαϊκή δυστυχία που η πολιτική τους δημιούργησε για να αξιώσουν συνένεση σε μια πολιτική που επιχειρεί να θάψει ακόμα πιο βαθιά την εργατική τάξη. Σου έρχεται να σπάσει την τηλεόραση όταν ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται να χαρακτηρίζει πρωτοφανές γεγονός την ανεργία, στην οποία οι καπιταλιστές, τους οποίους έχει Θεό, σπρώχνουν μαζικά την εργατική τάξη και τα παιδιά της. Την ίδια στιγμή που τα λέει αυτά, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να προσθέσει στις ατέλειωτες ουρές των εκατομμυρίων ανέργων άλλους 25.000 εργαζόμενους στο δημόσιο φέτος και άλλους τόσους το 2014. Για την κυβέρνηση είναι θέμα χρόνου πλέον να βρει μπροστά της πολλούς, μα πάρα πολλούς που θα ζητάνε λογαριασμό. Γι' αυτό σπέβδει να προλάβει το κακό με το μόνο τρόπο που ελπίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει, με το ξύλο. Για την κυβέρνηση είναι περίπου μονόδρομος η επιδίωξη να τσακίσει το εργατικό κίνημα για να στείλει μήνυμα στους ενδυνάμει επενδυτές ότι είναι ικανή να επιβάλλει νεκρική σιγή. Η επίσκεψη Ολάν χτες στη χώρα, αυτού που για μερικούς θα έφερνε έναν άλλον άνεμο στην Ευρώπη, συνοδεύτηκε από τέτοιους επενδυτές. Παζάρια για φρεγάτες, business και ενέργεια ήρθε να κάνει ο Γάλλος σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος. Για τη μοιρασιά της Λίας μέσω των ιδιωτικοποιήσεων βρεθήκανε με την κυβέρνηση. Ούτε οι γαλλικές, ούτε οι γερμανικές, ούτε οι αμερικάνικες, ούτε οι ρώσικες ή άλλες επενδύσεις στην Ελλάδα δεν θα σώσουν τους εργαζόμενους από τα βάσανα που συσσωρεύει η αντιλαϊκή πολιτική. Κάνουν εργαλείο τους τον τρόμο. Χαρακτηρίζουν ευθέως εργατικές κινητοποιήσεις εξτρεμισμό για να τις συνοδεύουν, για να τις συνδέσουν στη συνέχεια με την τρομοκρατία. Όταν η κυβέρνηση δηλώνει ότι επιτρέπονται οι κινητοποιήσεις εντός της νομιμότητας, οι πάντες καταλαβαίνουν πως απαγορεύεται κάθε κινητοποίηση. Όταν ζητά σεβασμό στη δικαιοσύνη, οι πάντες μπορούν να δουν το δικαστή που δικάζει κυριακάτικα για να βγάλει κινητοποιήσεις παράνομες.
Και όταν ορίζει ότι αποδεκτά αιτήματα είναι αυτά που δεν ανατρέπουν τις συμφωνίες με την Τρόικα, οι πάντες καταλαβαίνουν πως δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα. Όταν μιλούν περί του νόμου και της τάξης, εννοούν την καταστολή, την αυθαιρεσία, την τρομοκράτηση, τον εκφοβισμό ως μεθοδολογία για την επιβολή με ισχύ νόμου των συμφωνιών. Ότι αφού τα μνημόνια τα έκαναν νόμους, αφού τις φοροελεηλασίες τις έκαναν νόμους, αφού τη λαϊκή χρεοκοπία την έκαναν νόμο, αφού τις μειώσεις μισθών τις έκαναν νόμους, τότε ουδής θα πρέπει να αντιδρά, διότι το λέει ο νόμος. Όλοι οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, όπως ο Σαμαράς, ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής, ο Σιμίτης, ο Μητσοτάκης, απευθύνονται σε όλη την κοινωνία, στην κοινωνία των καταπιασμένων, στην κοινωνία της φτώχειας και της απελπισίας, την οποία θέλουν να συκοφαντήσουν, να την παθητικοποιήσουν, να την κομματιάσουν, να την καταστήσουν έρμεο του Διέρη και Βασίλευε, να ξεμοναχιάσουν το κάθε τμήμα της, να το απομονώσουν και αφού θα το έχουν στερήσει τις εφεδρίες της κοινωνικής αλληλεγγύης, να το τσακίσουν. Όλα τα φερέφωνα των αφεντικών, αυτοί που δεν δίνουν δεκάρα για την ταλαιπωρία της ανεργίας, για την ταλαιπωρία της ανέχειας, για την ταλαιπωρία των χαρατσιών, για την ταλαιπωρία της πείνας, μιλούν για την ταλαιπωρία της κοινωνίας από τους απεργούς και αντιπαραθέτουν στο δικαίωμα της απεργίας το δικαίωμα στην εργασία. Ποιοι? Αυτοί που έφτασαν το ποσοστό της ανεργίας στο 30%. Απευθύνονται στην ταλέπορη κοινωνία, η οποία πάνω από ένα αιώνα μετά την εξέγερση στο Σικάγο θα πρέπει να ρυθμίσει τη συνείδησή της, ώστε να μην θεωρεί πια ότι η δουλειά είναι δικαίωμα. Να ξεχάσει ότι ο αξιοπρεπής μισθός είναι δικαίωμα. Να μάθει ότι δικαίωμα είναι η απεργοσπασία. Να μάθει να βλέπει την εργασία σαν προνόμιο, σαν παραχώρηση, σαν φιλάνθρωπη προσφορά. Να μάθει να δέχεται αδιαμαρτύρητα κάθε νέα περικοπή του μισθού, για την οποία οφείλει κιόλας να δοξολογεί τον καλοκάγαθο καπιταλιστή που από το ξεροκάματο της αφαίρεσε μόνο το μισό. Βγάζουν στη σέντρα 5-6 πρώην φιλαράκια τους που πράγματι απέκτησαν μυθικές περιουσίες για να μας πείσουν ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα φοροδιαφυγής. Δούλεμα δηλαδή κανονικό. Μιλάμε για ποσά ψιλικατζίδων την ώρα που η επίσημη φορά αποφυγή, η νόμιμη δηλαδή, μη πληρωμή φόρων από το μεγάλο κεφάλαιο, είναι δεκάδες δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή που κανείς δεν ξέρει πόσα τσεπώνει με τη μορφή των φοροαπαλλαγών το εφοπλιστικό κεφάλαιο, οι τράπεζες, οι βιομήχανοι, τέτοιου είδους. Δεν λένε τίποτα απολύτως στα εκατομμύρια φτωχούς εργαζόμενους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, που καθημερινά διαπιστώνουν το πώς τους γδέρνει η κυβέρνηση σε φόρους. Απευθύνονται στους νησιώτες, σε εμάς, για να πείσουν ότι οι ναυτεργάτες με τις απεργίες και τις διεκδικήσεις τους είναι αυτοί που λειτουργούν καταστροφικά εις βάρος μας, όταν οι εφοπλιστές με τις πλάτες των κυβερνώντων έχουν από το 2001 μέχρι σήμερα επιβάλει αυξήσεις κατά 500% στις τιμές των εισιτηρίων. Όταν η πολιτική των άγωνων γραμμών που μας επιβάλλουν αφήνει τα νησιά όμοιρους των εφοπλιστών, χωρίς δυνατότητα μετακίνησης και επικοινωνίας για μέρες και μήνες και εξασφαλίζει επιδοτήσεις για τα ταμεία τους που ανέρχονται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Όταν η πολιτική στον τομέα της υγείας αποτυπώνεται στην ευχή και κατάρα, αλίμονο αναρρωστήσεις. Όταν στο νησιώτικο κορμό της χώρας, ήδη από την εποχή της ισχυρής Ελλάδας, τα 10 έως και πάνω από 15 παιδιά στα 100 εγκαταλείπουν το σχολείο, πριν καν να βγάλουν το γυμνάσιο και είτε παλεύουν για τον άρτο των επιούσιων στον τόπο τους, είτε συγκροτούν τις ουρές μιας απελπισμένης μετανάστευσης. Η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Μέργου ότι ο κατώτερος μισθός των 586 ευρώ μεικτά είναι υψηλός, ούτε γκάφα ήταν, ούτε έγινε τυχαία. Μάλιστα, οι δηλώσεις των κυβερνητικών και ευρωνεωσιακών παραγόντων επιβεβαιώνουν ότι η επίθεση στους μισθούς κατώτερους και κλαδικούς δεν έχει τελειώσει. Ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αλλά και οι υπόλοιπες κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις
θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της μεγαλοεργοδοσίας. Ακριβώς αυτό υπενθύμησε και ο Όλι Ρεν στις πρόσφατες δηλώσεις του. Εδώ κρύβεται και η ουσία των όσων θα ακολουθήσουν. Γιατί η συσχέτιση της αποτελεσματικότητας, του νέου συστήματος με την αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προεξοφλεί και νέα μείωση μισθών των κατώτερων, αφού για την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση οι μισθοί στέκονται εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση.